Η οικογένεια Γονέμι ή Γολέμι, καταγόμενη από την Κύπρο, μετακόμισε στην Κρήτη όταν έπεσε η Κύπρος τον 16ο αιώνα, έπειτα στην Ήπειρο όταν έπεσε η Κρήτη τον 17ο αιώνα και εν συνεχεία εγκαταστάθηκε κοντά στο Αργυρόκαστρο της σύγχρονης Αλβανίας για να καταλήξει στην Κέρκυρα. Η πίστη που έδειξε στη σχέση της προς την Βενετία της απέφερε τον τίτλο του Κόμι, καθώς και ένα φέουδο στην παρακείμενη περιοχή κοντά στο Μπουτρίντο. Το Μπουτρίντο είναι, τι λέει, βουθρωτό για τους Έλληνες, Μπουτρίντο για τους Ενετούς, Μπουτρίντ για τους σύγχρονους Αλβανούς. Είναι η ονομασία μιας αρχαίας ελληνικής πόλης στα αλβανικά παράλια, που αποτελεί τον σημαντικότερο αρχαιολογικό χώρο της σύγχρονης Αλβανίας. Από την περιοχή αυτή πέρασαν διαδοχικά Έλληνες, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Ενετοί, ενώ υπήρξε και ο αγαπημένος κυνηγότοπος και τόπος αναψυχής του Αλή Πασά. Και οι δύο οικογένειες δεν δυσκολεύτηκαν να συνδυάσουν την αφοσίωση προς την Ορθόδοξη Εκκλησία με την προσφορά υπηρεσιών προς την Ενετική Δημοκρατία. Η Ενετική κυριαρχία στο αποκορύφωμά της ήταν μάλλον αδιάφορη παρά τυραννική. Όλη η εξουσία στα νησιά βρισκόταν στα χέρια του Προβεντιτόρε Ζενεράλε. Ο Προβεντιτόρε Ζενεράλε Ντελμάρ, γενικός προβλεπτής της θάλασσας. Ήταν ο πλήρης τίτλος για τους Ενετούς και για τους Κερκυραίους Πρεβεδούρος. Ενός αξιωματούχου που διοριζόταν από την Ενετική Γερουσία με τριετή θητεία. Η σημαντικότερη υφιστάμενή του ήταν και αυτή Ενετή. Ο ρόλος των Επτανησίων περιοριζόταν σε μια ετήσια συνέλευση της αριστοκρατίας, τα άτομα των οποίων τα ονόματα ήταν εγγεγραμμένα στο Libro d'Oro, προκειμένου να εκλέξουν ένα συμβούλιο 50 ατόμων μεταξύ τους. Το συμβούλιο Consejo ή Consejo πάλι για τους Κερκυραίους, με την σειρά του εξέλεγε τρεις αντιπροσώπους από την αριστοκρατία γνωστούς ως συνδίκους και τρεις από τη μεσαία τάξη γνωστούς ως δικαστές, ο ρόλος των οποίων ήταν να ενεργούν εκ μέρους των συμπατριωτών τους, μεταφέροντας τα παράπονά τους και ζητώντας επανόρθωση των αδικιών. Με τον καιρό τα λειτουργήματα αυτά έγιναν απλώς τυπικά και χωρίς καμία ουσία. Ο Προβεντιτόρε Γενεράλ Ντελμάρ. Μάλιστα.